Εις πάσαν την γην εξήλθεν ορθόντας σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Το 329 γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ένα χαριτωμένο αρχοντόπουλο. Οι γονείς του το ονόμασαν Βασίλειο και αμέσως το έδωσαν να το μεγαλώσει μια φτωχή γνωστή τους οικογένεια που ζούσε κοντά στην Οκεσάρια του Πόντου. Για ποιο λόγο ακριβώς οι γονείς δεν κράτησαν το μωρό του κοντά τους, δεν γνωρίζουμε. Ίσως γιατί έτσι γινόταν με τις πλούσιες οικογένειες που είχαν όνομα και θέση. Ίσως γιατί στον Τοκετό αρρώστησε η μητέρα ή δεν είχε δικό της γάλα να δώσει στο παιδί. Όποια πάντως κι αν ήταν η αιτία, ο μικρός Βασίλειος έκανε το πρώτο ταξίδι της ζωής του από την Καπαδοκία στον Πόντο. Από την πολυάριθμη κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Κεσάρια στη γνωστή Νεοκεσάρια, όπου ο πατέρας του είχε σημαντική κτηματική περιουσία και εργαζόταν σαν συνήγορος. Στο ζευγάρι μάλιστα που ανέλαβε το μεγάλωμα του βασιλείου, οι γονείς του υπήρξαν γενναιόδοροι. Τους διευκόλυναν με κτήματα και τους δάνεισαν δούλους που δούλευαν για χάρη τους και μετά το θάνατο των γονέων του βασιλείου. Για την οικογένεια του βασιλείου και το περιβάλλον της γνωρίζουμε λίγα, μα κατατοπιστικά. Οι γονείς του ανήκαν σε δύο πολύ ονομαστές οικογένειες, η μία του Πόντου και η άλλη της Καπαδοκίας. Η πρώτη του πατέρα, που τον έλεγαν επίσης Βασίλειο, η δεύτερη της μητέρας που την έλεγαν Εμέλεια ή Εμελία. Οι γονείς του βασιλείου, πατέρα, ήσαν πλούσιοι γεωκτήμονες που είχαν μεγάλα υποστατικά. Ασπάστηκαν νωρίς στο χριστιανισμό, γνώρισαν καλά τον περίφημο πρώτο επίσκοπο Νεοκεσάριας Γρηγόριο το Θαυματουργό και προπαντός υπέμειναν με άφθαστη καρτερία το φρικτό διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμίνου γύρω στα 311 μετά Χριστόν.
Οι πλούσιοι αυτοί χριστιανοί, εξαιρετικά γνωστοί για την αρετή τους, έγιναν ικανοί να δεχθούν και το στέφανο του μαρτυρίου. Υπέφεραν περισσότερα από 7 χρόνια, ζώντας διωγμένοι στα σκυρά δάση των βουνών του Πόντου. Εκεί δεν τους έφτασε η οργή και το μίσος των διωκτών. Μαζί τους είχαν και μερικούς φίλους και λίγους από τους πολλούς υπηρέτες τους. Ο θεολόγος Γρηγόριος, που γεννήθηκε το 390, που γνώριζε καλά την οικογένεια του φίλου του βασιλείου, αφιερώνει συγκινητικές γραμμές στην περιπέτεια και τις αρετές του παππού και της γιαγιάς του φίλου του μεγάλου βασιλείου. Αυτοί λοιπόν, μολονότι ήσαν πολύ καλομαθημένοι στο αρχοντικό τους, πήραν τα βουνά στην εποχή του διωγμού και προτίμησαν τις κακουχίες. Αν ήθελαν να κρατήσουν τα υλικά τους αγαθά, έπρεπε να θυσιάσουν στα είδωλα, να γίνουν δηλωσίες, όπως τους έλεγαν, δηλαδή να αρνηθούν το Χριστό που ήταν η ζωή τους. Το πνεύμα τους όμως ήταν τόσο πυρωμένο από την Εκκλησία και το δίλημα «Χριστός ή πλούτη» δεν τους άγγιζε καθόλου. Προτίμησαν το Χριστό και τον λάτρεψαν στις άγριες λαγκαδιές, μέσα στις καταιγίδες αλλά και την ομορφιά της φύσης, με τη μανία του χειμώνα και το κάλος της άνοιξης, με την απειλή των άγριων θηρίων και τον όστιμο κρέας των ελαφιών. Η άθληση της οικογένειας αυτής στην εποχή του διωγμού, η αφοσίωση στον αληθινό πνευματικό βίο και στην Εκκλησία, έγιναν ιστορία και θρύλος που έτρεχε από στόμα σε στόμα για πολλές γενναίες. Σημαντικό είναι ότι στην οικογένεια την κεντρική θέση κρατούσε γυναίκα, η Μακρίνα. Η Μακρίνα ήταν ικανή, θεληματική, μορφωμένη σχετικά και μερικές φορές γνήσιας εκκλησιαστικής παραδόσεως γυναίκα. Και αυτό γιατί γεννημένη μάλλον μεταξύ του 250 και 255 μαθήτευσε στον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό και γαλουχήθηκε από τη διδασκαλία και την παράδοσή του. Οι γονείς όμως της Εμέλειας, οι πρόγονοι του Μεγάλου Βασιλείου, από τη μητέρα του ήσαν Καπαδόκες. Οικογένεια μεγαλοαστών και γεωκτημόνων. Πολλά μέλη της γνώρισαν τιμές, δόξα, πλούτη και ανώτερες στρατιοπολιτικές θέσεις. Και το σπουδαιότερο, ο πατέρας της Εμέλειας έγινε μάρτυρας της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε το όνομά του. Το όνομα της οικογένειας αυτής προκαλούσε το θαυμασμό και το σεβασμό σε όλη την Καπαδοκία, αλλά και πολύ ευρύτερα, γιατί τα μέλη της έγιναν αξιωματούχοι ακόμη και στις βασιλικές αυλές.
Η καπαδοκική λοιπόν οικογένεια της Εμέλειας ήταν επιφανέστερη από την ποντιακή γενιά του άντρα της Βασιλείου, πατέρα. Ήταν ένα είδος συμβόλου δυνάμεως και επιρροής γενικότερης. Ο θεολόγος Γρηγόριος αναφέρει με σαφήνεια στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα. Όταν μια οικογένεια δίνει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς διοικητές μιας χώρας, σημαίνει ότι γίνεται η πρώτη οικογένεια του τόπου. Το όνομά της περιβάλλει έγλη και σιγά σιγά ντύνεται με τον πέπλο του μύθου. Σημαντικό είναι επίσης ότι το πατρικό σπίτι της Εμέλειας ανέδειξε μέλη που είχαν επίδοση στα γράμματα, αφού ο Γρηγόριος μιλάει για λόγων λαμπρότητες. Και αν υπολογίσει κανείς ότι η δεύτερη σοφιστία και ρητορία ήσαν οι πιο καλλιεργημένες μορφές του λόγου στον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν, εύκολα συμπεραίνει ότι στους προγόνους του Μεγάλου Βασιλείου υπήρχαν και ονομαστοί ρήτορες ή ρητοροδιδάσκαλοι, όπως τους έλεγαν. Έτσι, ο μεγάλος βλαστός δύο λαμπρών οικογενειών κληρονόμησε το ρητορικό του ταλέντο και από τις δύο ρίζες, αφού και ο πατέρας του ήταν συνήγορος και ρητοροδιδάσκαλος. Προπαντός όμως κληρονόμησε και από τις δύο οικογένειες την αγάπη στο πνεύμα, την αφοσίωση στην Εκκλησία και την ηρωική διάθεση των μαρτύρων. Πώς οι δύο οικογένειες έσμιξαν τα δύο νερά βλαστάρια τους, δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ο Βασίλειος από την Αιωκεσάρια του Πόντου ήρθε για ρητορικές σπουδές στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η πρώτη, πόλη επαρχιακή και οπωσδήποτε περιορισμένη. Η δεύτερη, πόλη με χαρακτήρα κοσμοπολίτικο, με αρχοντολόι και ανώτερο υπαλληλικό κόσμο, με δημόσια κτίρια και πλούτη περισσότερα, με τέχνες και γράμματα πιο καλλιεργημένα. Όλος ο κόσμος της διοικήσεως των γραμμάτων και των τεχνών της καπαδοκικής πρωτεύουσας κινιόταν σε κλίμα ελληνικό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων μιλούσε την ελληνική. Από τους ελληνιστικούς χρόνους του Αλεξάνδρου και μετά, είχε κιόλας αρχίσει ο εξελληνισμός της Καπαδοκίας. Στους ρωμαϊκούς χρόνους ολοκληρώνεται ουσιαστικά το μεγάλο όνειρο του μεγάλου Αλεξάνδρου να δει εξελληνισμένο τον κατακτημένο του κόσμο. Ο ελληνικός πολιτισμός εισχωρεί όλο και πιο βαθιά σε όλο το μικροαστικό χώρο, κάτι που οφείλεται και στην επιμειξία ντόπιων και Ελλήνων, που σαν μετανάστες έφτασαν στη Μικρασία ήδη από τον 6ο και ακόμα 5ο π.Χ. αιώνα. Ο Πόντος, βέβαια, με τις ελληνικές αποικίες της Τραπεζούντας, της Αμισού, της Σινόπης, της Πόντο Ηρακλίας ή της Απολωνίας, είχε και φυλετικά εντονότερο ελληνικό χαρακτήρα. Απόδειξη ότι από το 1204 μετά Χριστόν μέχρι το 1461 στην περιοχή αυτή συστήθηκε ιδιαίτερο ελληνοβυζαντινό κράτος που καλλιέργησε τα ελληνικά γράμματα και οργάνωσε το λαό σε πολιτεία ελληνική. Η ελληνικότητα του Πόντου διατηρήθηκε μάλιστα παρόλες τις επιδρομές, τις γενοκτονίες, τις φοβερές πιέσεις και τους εξισλαμισμούς μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Τότε από τα 2 εκατομμύρια των κατοίκων, οι 700.000 περίπου ήσαν Έλληνες Ορθόδοξοι. Στην Καπαδοκία, χώρα μεσογειακή, έφτασαν λιγότεροι Έλληνες άπικοι από ό,τι στον Πόντο. Οι κατοικοί της οι Καπαδόκες προήλθαν βασικά από τη διασταύρωση Χετιτών και Ασσυρίων πρώτα και Μίδων και Περσών και Φρυγών και άλλων μικρασιατικών φυλών έπειτα. Οι Έλληνες άπικοι ήσαν εξαιρετικά δραστήριοι και όπως εγκαταστάθηκαν στους συγκοινωνιακούς κόμβους, επηρέασαν φιλετικά τους Καπαδόκες και προπαντός έγιναν με τον πολιτισμό τους το μέτρο στα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες, στο εμπόριο, στη διοίκηση, στη συμπεριφορά τους γενικά. Έτσι, χωρίς καν να το προγραμματίσουν, δημιουργούν οι Έλληνες μια κοινή βάση που μόνη αυτή ενώνει τους πολλούς μικρασιατικούς λαούς. Συνδετικός κρίκος δηλαδή των μικρασιατικών λαών αποβαίνει το ελληνικό πνεύμα. Με τον τρόπο αυτό και η Καπαδοκία εξελληνίζεται βαθμιαία. Η γλώσσα της, το είπαμε και πριν, ήταν στον 4ο αιώνα ελληνική, μολονότι χρησιμοποιούνταν και η Καπαδοκική. Έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος γράφει περί το 63-64 την πρώτη επιστολή του προς τους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας. Και αυτό γιατί η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου απευθύνεται στους πρώτους χριστιανούς των περιοχών αυτών και τους προϋποθέτει ελληνοφόνους, αφού είναι βέβαια γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ανήκαν γενικά στους πιο μορφωμένους της κοινωνίας και η ανώτερη κρατική υπαλληλία τότε, το γεγονός ότι ο Πέτρος ή και ο Παύλος γράφει ελληνικά στους Μικρασιάτες σημαίνει ότι σε όλη τη Μικρασία κύρια γλώσσα επικοινωνίας από τον πρώτο κιόλας μετά Χριστό αιώνα ήταν η ελληνική. Αποτέλεσμα του εξελληνισμού της Μικρασίας και πιο ιδιαίτερα της Καπαδοκίας, όπου γεννήθηκε και έδρασε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτή ήταν η αυτόχρονη καλλιέργεια των γραμμάτων και των επιστημών. Στα μέσα του 4ου αιώνα η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας ήταν πολύ σπουδαίο πνευματικό κέντρο με δημόσιες σχολές και πολλούς διάσημους δασκάλους. Αλλά και παλαιότερα, πριν ο χριστιανισμός να ζωοπυρώσει την πνευματική κίνηση του τόπου,
εργάστηκαν εκεί πολύ επιφανείς άνδρες, καθώς η παράδοση μας το βεβαιώνει. Δυστυχώς τα ονόματά τους έμειναν άγνωστα ή σώθηκαν με την ένδειξη απλώς ότι ήσαν Μικρασιάτες, Ασιάτες, Ανατολίτες ή Έλληνες της Ανατολής. Έτσι αποβαίνει πολύ δύσκολο η παρακολούθηση της πνευματικής Καπαδοκίας. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις ενός θρησκευτικού φιλοσόφου, του Απουλώνιου Τιανέα, και ενός γιατρού του Αρετέου. Και οι δύο ήσαν Καπαδόκες. Ο πρώτος έδρασε στον πρώτο και ο δεύτερος στον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα. Ο ένας με την αναπτυγμένη του ιατρική δείχνει το υψηλό επίπεδο της επιστήμης του τόπου. Ο άλλος φανερώνει την πνευματική καλλιέργεια των Καπαδοκών και τη διάθεση της ελληνικής σκέψεως να αγωνιμοποιηθεί και να πλουτίσει με στοιχεία του ανατολικού θρησκευτικού πάθους. Η επικράτηση γενικά του ελληνικού πολιτισμού ευκόλυνε τη διάδοση του χριστιανισμού και στην Καπαδοκία. Η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, οι σίγουρες πληροφορίες για μάρτυρες Καπαδόκες και μερικοί γνωστοί επίσκοποι της περιοχής, Αλέξανδρος Ιεροσολύμων και Φιλμιλιανός Κεσαρίας τον 3ο μετά Χριστό αιώνα, μαρτυρούν για την πληθωρική και ζωτικότατη εκκλησία της Καπαδοκίας, η οποία ιδρύθηκε από τον 1ο κιόλας αιώνα στην αυγή του χριστιανισμού. Φυσικά, η θαυμαστή και γρήγορη εξάπλωση του χριστιανισμού στη Μικρασία, γενικά και στην Καπαδοκία, ειδικά δε σημαίνει μέχρι τον 3ο και 4ο αιώνα τον αφανισμό των ειδωλολατρικών θρησκειών. Τα ίχνη τους μάλιστα δεν εξαλέφθηκαν ποτέ, ούτε και σε εποχής απόλυτης επικρατήσεως του χριστιανισμού, αλλά ήσαν ίχνη. Οι πληροφορίες παρά τα αυτά είναι πολύ φτωχές. Και διερωτάται κανείς, γιατί? Αφού μάλιστα η Φρυγία με την Καπαδοκία ήσαν περιοχές που ευνόησαν εξαιρετικά τις υψηλότερες μορφές του θρησκευτικού βίου, την έκσταση και τον μυστικισμό. Και ακόμα διερωτάται κανείς, πώς καλλιεργήθηκε στην Καπαδοκία η έκσταση, αφού εκεί λατρευόταν κυρίως η θεά Μα με τον Άτη ή Μίνα, που προϋπόθεταν οπωσδήποτε πιστούς λίγο πολύ πρωτόγονους. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός αποτελεί μια απάντηση στην απορία. Καμιά πλέον λατρεία δεν είχε μείνει ατόφια, καθαρή και απρόσμικτη. Είχε αρχίσει μία χωρίς όρια και τέλος αλληλοπεριχώρηση θρησκειών, λατριών, παραδόσεων και τυπικών. Και η Καπαδοκία δεν έμεινε έξω από το χορό τούτο. Τόσο ισχυρό αποδείχτηκε το κλίμα του συγκριτισμού στον τόπο αυτό, ώστε η πολύ μεγάλη τιμή των Καπαδοκών στο χριστιανό μάρτυρα Μάμα να αποδίδεται στο γεγονός ότι μετεμφύτεψαν ανεπαίσθητα κάποιες ιδιότητες του Μα και του Μιν στο πρόσωπο του Αγίου τούτου της Εκκλησίας. Να λοιπόν ο πνευματικός κόσμος, στους κόλπους του οποίου γεννήθηκε, σπούδασε και έδρασε ο Μέγας Βασίλειος. Οικογένεια εκκλησιαστική και πλούσια. Περιβάλλον καλλιεργημένο από τον ελληνικό πολιτισμό και συγκινημένο ακόμα από τις εθνικές θρησκείες.
Οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου, δηλαδή ο πατέρας Βασίλειος και η Εμέλεια, κατάφεραν να γίνουν ζευγάρι παραδειγματικό. Η περίπτωσή τους αποτελεί εξόφθαλμο θαύμα. Αυτός που γνώριζε πολύ καλά την οικογένεια, ο θεολόγος Γρηγόριος, περισσώζει μερικά χαρακτηριστικά του ιερού αυτού ζεύγους. Είχαν μεταξύ τους απόλυτη πνευματική και σωματική ενότητα. Ενδιαφέρονταν τόσο για την εσωτερική προκοπή τους, όσο και για την άσκηση της αγάπης. Αγωνίζονταν για την κάθαρση της ψυχής και συγχρόνως αναλύσκονταν στη φιλοξενία, στη φροντίδα των πτωχών, στην ενίσχυση των έργων της Εκκλησίας. Η δράση τους αυτή και το μοίρασμα πολλών αγαθών σάστιζε κυριολεκτικώς τους κατοίκους του Πόντου και της Καπαδοκίας. Οπωσδήποτε όμως, κορύφωμα της προσφοράς αποτελούν τα παιδιά τους, τα οποία ήταν 9 ή 10. Κι αν η προκοπή συνδεόταν ή συνόδευε μόνο ένα ή δύο από τα παιδιά τους, θα έλεγε κανείς πως τούτο έγινε κατά τύχη. Το ιερό αυτό ζευγάρι όμως είδε όλα του τα παιδιά στολισμένα με αρετές και πνευματικά χαρίσματα. Κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο αν οι γονείς καταβάλουν αμέτρητο μόχθο για την καλή αγωγή των παιδιών, αν κάθε μέρα ζητούν για αυτά το φωτισμό του πνεύματος. Έτσι λοιπόν οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου, όντας οι ίδιοι μεγάλοι από το βίο τους, έγιναν μεγαλύτεροι από την μεγαλοσύνη των παιδιών τους. Ο πατέρας Βασίλειος αναδείχθηκε άξιος των προγόνων του σε αρετή και γνώση. Άσκησε το επάγγελμα του συνήγορου και του ρήτορα στη Νεοκεσάρια. Και δεν έγραψε ιστορία στην τέχνη της ρητορικής, αλλά το όνομά του στεκόταν πάντοτε ψηλά. Η Εμέλεια, η μητέρα, έγινε σύμβολο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει για το ιερό εκείνο κάλος, για την Εμέλεια, σχεδόν καταθέτει τα όπλα, νικημένος από τη μεγαλειώδη ευαισθησία. Σημειώνει όμως κάτι που τα λέει όλα. Η Εμέλεια υπήρξε ό,τι θέλει το όνομά της. Ήταν μέλος, ήταν αρμονία, ήταν η ωραιότητα του κόσμου και της Εκκλησίας. Η Εμέλεια ήταν το κάλος του Θεού.
για λόγος που δεν ξέρουμε, η εκλεκτή αυτή γυναίκα της Καπαδοκίας, η Εμέλεια, έφερε στον κόσμο τον πρώτο γιο της με προσευχή του συζύγου της. Η έλευση λοιπόν του βασιλείου στον κόσμο συνδέεται αμέσως με κάποιο θαύμα, όπως βεβαιώνει ο νεότερος αδελφός του, Γρηγόριος Νήσις. Μήπως οι σχετικές δυσκολίες της Εμέλειας την έφεραν από την Νεοκεσάρια στην Κεσάρια, όπου φυσικό ήταν να βρίσκονται περισσότεροι γιατροί, όπου γεννήθηκε εκεί ο Βασίλειος? Πολύ πιθανόν. Όπως είπαμε στην αρχή, ο Βασίλειος παραδόθηκε σε τροφό, σε παραμάνα δηλαδή, αμέσως μετά τη γέννησή του. Η οικογένεια της τροφού, φτωχή σε αγαθά υλικά, ζούσε στη Νεοκεσάρια. Οι γονείς του μικρού βασιλείου κατοικούσαν άλλοτε στη Νεοκεσάριο, όπου εργαζόταν ο πατέρας του, και άλλοτε στην Άνισα πόλης. Η μητέρα του, Εμέλεια, βρισκόταν τον περισσότερο καιρό στη Νεοκεσάρια, κοντά στον άντρα της. Η γιαγιά του, Μακρίνα, έμενε μάλλον όλο τον καιρό στα Άνισα για μεγαλύτερη ησυχία και για να φροντίζει την αγωγή των εγγονιών της. Για την ακρίβεια, το χωριό Άνισα πρέπει να βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα έξω από την Νεοκεσάρια, κοντά στο ποτάμι Ήρη, στην κατεύθυνση που είναι η Σαψούντα. Στην επιστολή του 210, όπως την ονομάζει, προς τους νέο Κεσαρείς, ο ίδιος ο Βασίλειος τοποθετεί τα παιδικά του χρόνια στο χωριό τούτο. Γράφει ο ίδιος: «Εγώ, δια την εκπαιδόσμη προς το χωρίον τούτο συνήθιαν, εντάφτα γάρ ετράφην παρά τη εμαυτού τήθη, και δια την μετά ταύτα επιπλήστον διατριβήν», είναι η πρώτη παράγραφος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μετά ταύτα, όταν εγκατέλειψε ο Βασίλειος το επάγγελμα του συνηγόρου, ήρθε και ασκήτεψε στα Άνισα, δίπλα στον Ήρη ποταμό. Εδώ είχε ο πατέρας του κτήματα και υποστατικά. Επομένως, κοντά στα κτήματα και τα υποστατικά πρέπει να ήταν εγκαταστημένη και η τροφός αυτή. Από την τροφό κράτησε στην ψυχή του θαυμαστές αναμνήσεις, γιατί αναφέρει με πολύ συγκίνηση τη γυναίκα που τον ανέθρεψε, την αναθρεψαμένην με. Τη στοργή επίσης που βρήκε η οικογένεια της τροφού έγινε πολύ βαθύς και διαρκής ο δεσμός τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Μέγας Βασίλειος βεβαιώνει πως από την οικογένεια αυτή τρεφόταν και φροντιζόταν και μετά το θάνατο των γονέων του, όταν δεν είχε πια δικά του έσοδα, αφού είχε διαμοιράσει όλη την περιουσία του, καθώς θα δούμε. Στο χωριό του Άνισα, ο Βασίλειος γνώρισε τις πρώτες χαρές και τις πρώτες λύπες της ζωής. Σε σπίτι αρχοντικό, στημένο στη μέση έφορης γης, που ανήκε στην οικογένεια του πατέρα του. Αφοσιωμένα πρόσωπα φρόντιζαν την υγεία του τρυφερού σώματος και της τρυφερότητος της ψυχής του. Είχε κάθε προϋπόθεση για να μεγαλώνει σωστά και να γίνει ένα καλομαθημένο μα εύρωστο παιδί. Η παράδοση και όσα γνωρίζουμε θέλει το Βασίλειο ασθενικό από την παιδική του ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή που βρίσκεται στο βιογραφικό του, αυτό από τον Γρηγόριο Θεολόγο. Ο Γρηγόριος θυμάται τον νεαρό Βασίλειο εξαιρετικά όμορφο και ρωμαλαίο. Το κάλος του και η ρώμη του θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο ρητορικού εγκομείου, καθώς λέει.
Αυτά δείχνουν ότι στα παιδικά του χρόνια ο Βασίλειος ήταν υπερβολικά χαριτωμένος. Η ωραιότητά του συναγωνιζόταν την ευρωστία του. Και η μία και η άλλη βιάζονταν στο δρόμο τους. Ήθελαν γρήγορα να φτάσουν ψηλά. Λες και προαισθάνονταν τι τους έμελε. Λες και έπαιρναν τα μηνύματα, τα μυστικά του πνεύματος, του Βασιλείου. Του πνεύματος που έντυναν. Του πνεύματος με το οποίο ήσαν ενωμένες. Την ομορφιά και την ευρωστία περίμενε μαρασμός, πτώσεις και αφανισμός. Τούτο έγινε μόλις ο Βασίλειος άρχισε πολύ αργότερα την ασκητική ζωή και τη σκληρή εργασία. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Όσο η σημερινή αντιβίωση έλειπε στην εποχή εκείνη, τόσο οι αρρώστιες θέριζαν ακόμη και τα εύρωστα παιδιά. Κάποτε ο μικρός Βασίλειος αρρώστησε βαριά και όλα έδειχναν πως ο θάνατος ερχόταν. Το παιδί έδινε την πάλη του με το θάνατο. Οι γιατροί καλεσμένοι από τους πλούσιους γονείς πάσχιζαν για τη ζωή του. Οι γονείς και ασφαλώς και οι τροφός προσεύχονται για τη σωτηρία του εκλεκτού βλαστού. Φαίνεται πως η αγωνία κράτησε μέρες. Ο πατέρας Βασίλειος περνούσε δύσκολες ώρες. Έδινε χρήματα σε γιατρούς και ώρες για προσευχή. Μέσα στην αγωνία του θυμήθηκε ότι απόκτησε το γιο του με προσευχή. Το θύμισε στο Θεό και ζήτησε για πολλωστή φορά το έλεος του. Κάποια στιγμή αποκαμωμένο τον πήρε ο ύπνος και ειδού σημείο μέγα και θαυμαστό. Βλέπει όνειρο τον Κύριο να του λέει «Πορεύου, ο Υιός σου ζει». Ιωάννης 5 κεφάλαιο. Είναι οι λόγοι που είπε ο Κύριος στο βασιλικό άνδρα του Ευαγγελίου. Την ίδια ώρα το άρρωστο παιδί απαλλασσόταν από το βρόχο του θανάτου. Αυτά διηγείται ο Γρηγόριος Νήσις. Ο Βασίλειος έπρεπε να ζήσει και αυτό γιατί ήταν το εκλεκτό σκεύος που είχε παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Από τη γέννησή του λοιπόν και τα παιδικά του χρόνια παρακολουθεί το Βασίλειο ακίμητο μάτι. Η Θεία Πρόνοια τον προστατεύει με τρόπους ασυνήθιστους.
δεν θέλει απλά να τον σώσει από την επιβουλή των δαιμονικών δυνάμεων του φυσικού κακού, θέλει ακόμα να τον σημαδέψει. Θέλει με τον τρόπο αυτό να τον σφραγίσει, να του δώσει από νωρίς το χρήσμα του μεγάλου ρόλου που θα παίξει κατόπιν στο δράμα της φανερωμένης αλήθειας. Το δράμα τούτο είναι το μεγαλύτερο στην πορεία της Εκκλησίας. Οι πρωταγωνιστές του πασχίζουν μέχρι την εξουθένωσή τους για τη φανέρωση της αλήθειας. Γύρω τους οι αντίπαλοι υποκαθιστούν τη γνήσια αλήθεια με δήθεν αλήθεια, με φαντασιώσεις. Οι εκλεκτοί του Θεού βλέπουν καθαρά το κενό αυτό και συγκλονίζονται, γιατί μέσα του πέφτουν και χάνονται οι άνθρωποι. Αποχωρίζονται από την ελπίδα που σώζει, γιατί η ελπίδα έχει πράγματι αυτός που θεμελιώνεται στην αλήθεια, αυτός που είναι μαζί της ενωμένος. Ποτέ αυτός που στέκεται σε φανταστική, κατασκευασμένη αλήθεια. Η Μακρίνα, η γιαγιά δηλαδή του βασιλείου, ήταν η μεγάλη μορφή που επηρέασε και κυριολεκτικά διαμόρφωσε τρεις γενναίες στην οικογένεια. Επηρέασε πρώτα τον άντρα της, με τον οποίον σήκωσε το σταυρό του διωγμού και των πόνων της οικογένειας. Επηρέασε κατόπιν το γιο της Βασίλειο, τον πατέρα του μεγάλου βασιλείου, που ζούσε πνευματικά στη σκιά της, μολονότι έγινε σπουδαίος ρητοροδιδάσκαλος. Επηρέασε τέλος και τα εγγόνια της, και μάλιστα τη Μακρίνα, τη συνώνυμό της, και το Μέγα Βασίλειο. Τα πρώτα παιδιά που έφερε στον κόσμο το ιερό ζευγάρι, Βασίλειος και Εμέλεια. Από τα τρυφερά παιδικά της χρόνια, δύο πανέξυπνα εγγονάκια, η Μακρίνα και ο Βασίλειος, στριμώχνονται κοντά στη γιαγιά Μακρίνα. Κοντά της ζεσταίνουν την καρδιά τους και πλουταίνουν το πνεύμα τους. Και είναι αλήθεια πως ούτε η βασανισμένη γερόντισσα ήταν σπουδαίος θεολόγος, ούτε οι δύο παιδικές ψυχούλες ικανές να καταλάβουν πολλά πράγματα. Ό,τι όμως είχε μεγάλη σημασία είναι πως η γιαγιά ήταν γεμάτη μνήμες, πείρα και σύνεση. Ήταν το ίδιο το ήθος του ανθρώπου που στέκει σωστά μπροστά στο Θεό. Η ρητηριασμένη γερόντισσα ήταν το ίδιο το κάλος της πνευματικής ζωής. Το ένιωθαν τα παιδάκια στο καθαρό μέτωπό της, κι ας ήταν αυλακωμένο από τον χρόνο και την κακοπάθηση. Το έβλεπαν τα παιδάκια ακόμη στο φως των ματιών της, κι ας έπασχαν από προχωρημένη πρεσβειοπία. Τίποτα δεν ξεφεύγει τα παιδιά, κι ας πιστεύουμε εμείς ότι τα ξεγελάμε. Παράλληλα, οι παιδικές ψυχές είναι καθαρές, ευρύχωρες. Ήσαν τότε πράγματι με τη λαχτάρα να δεχθούν κάθε καλό. Η γιαγιά ήταν το βαρύ σύννεφο, τα παιδιά η διψασμένη γη, και το θαύμα γινόταν κάθε μέρα, κάθε πρωί,
κάθε βράδυ. Η γιαγιά έδινε, τα παιδιά έπαιρναν. Η βροχή έπεφε τότε, πότε ήρεμα, πότε άγρια. Η γη δεχόταν το νερό, το αποθήκευε στην αρχή και έπειτα θα άρχιζε η επεξεργασία του, η μεταστοιχίωσή του, η κατανόησή του. Η διδασκαλία και η θεολογία της γερόντισσας Μακρίνας ήταν, το είπαμε, οι μνήμες της. Ιστορίες της πρώτης εκκλησίας του Πόντου, αγώνες και κακουχίες για την πίστη, τα φλογερά κηρύγματα και τα θαύματα του πρώτου επισκόπου της Νεοκεσάριας Γρηγορίου. Ήξερε καλά και την πρακτική της ζωής. Ήξερε τα κρυφά και τραχιά μονοπάτια της αρετής. Τα είχε περάσει μόνη της και τα είχε θαυμάσει στο πνεύμα μαρτύρων, ομολογητών και παλαιών αθλητών της πίστεως. Όλα τούτα γίνονταν κάθε βράδυ στο φως του τζακιού. Διήγηση, παραμύθι και αληθινή παράσταση. Ήθελε και δεν ήθελε, χρησιμοποιούσε η σεβαστή γερόντισσα τους πιο σίγουρους τρόπους για να σταλάξει πνεύμα στις αθώες ψυχές του μικρού βασιλείου και της μικρής Μακρίνας. Όσα διηγηματικά και παραστατικά παρακολούθησαν τα παιδιά στα χείλη και στα μάτια της ιερής γερόντισσας, τσιμεντώνονταν, θα λέγαμε, για πάντα στις ψυχές τους και γίνονταν θεμέλιο κάθε νέας διδασκαλίας, κάθε νέας αναπτύξεως και θεολογίας. Αν όλα μέσα τους μπορούσαν κάποτε να σαλέψουν στην πιο άγρια ψυχική τους τρικυμία, η διδαχή της γερόντισσας θα έμενε ασάλευτη, κάτι σαν πηξίδα, κάτι σαν δείκτης αλήθειας, κάτι σαν αίτιο ισορροπίας. Τέτοια φύση αποδείχτηκε η πρεσβύτερη Μακρίνα και τέτοιο ιερό παιδευτικό ρόλο άσκησε στο περιβάλλον της και μάλιστα στα εγγόνια της. Πάνω απ' όλα όμως η Μακρίνα διηγήθηκε, πιστεύουμε στα παιδιά, τις εμπειρίες της. Όχι βέβαια συχνά, όχι κάθε μέρα. Κάποτε ήταν η προσήλωση των παιδικών ψυχών στο κορύφωμά τους, όταν τα ματάκια τους λαμπύρισαν αλλιώτικα το φως. Όταν η αλήθεια του Θεού γεννιόταν μέσα τους. Τότε θα φινόταν να περιγράψει την αλήθεια αυτή όπως την είδε, όπως την έζησε σε σπάνιες στιγμές. Και πρέπει να δεχθούμε πως η γυναίκα, μια γυναίκα σαν τη Μακρίνα που είχε τόσο ελεύθερο πνεύμα και γαλούχησε πολλούς Αγίους, σίγουρα θα είχε υψηλές θείες εμπειρίες. Σίγουρα θα χαριτώθηκε από σπάνια βιώματα για να γίνει μέτρο πίστεως και διδαχής. Θα είχε προσωπικές εμπειρίες της αληθείας, του φωτισμού. Θα έζησε πλατύτερα και βαθύτερα την αλήθεια. Η εμπειρία της αληθείας που το Άγιο Πνεύμα της χάρισε θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το περισσότερο. Την ιδιαίτερη αυτή και θαυμαστή εμπειρία της αλήθειας κληροδότησε και στα εγγόνια της. Την έδωσε με σύνεση και απόλυτη προσοχή, γιατί είναι κάτι που καίει. Είναι κάτι που καίει καταστρέφοντας, αλλά και που καίει δημιουργώντας φως. Τα παιδάκια έπρεπε φυλάγοντας μέσα τους προσωρινά τις εμπειρίες να γίνουν αργότερα φως. Και έγιναν πράγματι φως,
έγιναν φορείς και εκφραστές της αλήθειας, ιδιαίτερα και κυρίως ο μικρός Βασίλειος. Είναι να θαυμάζει κανείς τους δρόμους του Αγίου Πνεύματος. Ακολουθεί μονοπάτια και δημιουργεί τρόπους που ξαφνιάζουν, που έχουν λογική και ρυθμό δικό τους. Ενώ η Γερόντισσα Μακρίνα δεν μπορούσε να θεωρηθεί θεολόγος, αφού και σωστά δίδαξε και θείες εμπειρίες της αλήθειας είχε από το Θεό. Εν τούτης, έμεινε ο Αββάς. Έγινε μόνο γέροντας και οδηγός για ένα μόνο στάδιο της ζωής των παιδιών. Τη διδαχή και τις υψηλές εμπειρίες της δεν τις έδινε με λόγο στο χαρτί. Δεν έκανε το Θείο Πνεύμα που είχε στο είναι της λόγο για να γίνει Θεό Λόγος. Δεν έγραψε, δεν ανέλησε τη σκέψη της λογικά με γραπτό λόγο. Εργαζόταν για τα εγγόνια της και μάλιστα για το μεγαλύτερο αγόρι του γιού της, το Βασίλειο. Αυτός θα έκανε λόγο τη διδαχή και την εμπειρία της ιερής γιαγιάς και γι' αυτό αυτός θα γινόταν θεολόγος. Και επειδή ο Βασίλειος έβρινε πολύ και αύξησε γνήσια τη διδαχή που έλαβε, έγινε θεολόγος μέγας, πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Τη Γερόντισσα Μακρίνα, που συνήθως την χαρακτηρίζουν πρεσβύτερη για διάκριση από την εγγονή της Μακρίνα, την αδελφή του Βασιλείου, παρουσιάζουμε ως εδώ μόνο σε σχέση με τα εγγόνια της Μακρίνα και Βασίλειου. Ο γιος της όμως Βασίλειος και η νύφη της Εμέλεια ευλογήθηκαν με πολυτεκνία οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου. Έκαναν 9 ή 10 παιδιά. Γνωρίζουμε τα ονόματα μόνο των 5. Της Μακρίνας, του Βασιλείου, του Ναυκρατίου, του Γρηγορίου και του Πέτρου. Η Μακρίνα, η μεγάλη αδερφή, γεννήθηκε το 328. Κοιμήθηκε το 380 σε ιστιχαστήριο και τιμήθηκε σαν Αγία. Ο Ναυκράτιος, ο άλλος αδερφός, γεννήθηκε το 332. Έγινε δικαστικός και πέθανε μοναχός το 358. Ο Γρηγόριος γεννήθηκε το 334, παντρεύτηκε, έγινε επίσκοπος και μεγάλος θεολόγος. Κοιμήθηκε το 394 και τιμάται σαν Άγιος. Ο Πέτρος, ο τελευταίος, γεννήθηκε το 347. Έγινε επίσκοπος Σεβαστίας και πέθανε το 392. Τα άλλα παιδιά της Εμέλειας, της μητέρας του Μεγάλου Βασιλείου, ήσαν όλα κορίτσια και ήρθαν στον κόσμο μάλλον μετά το 335. Το σπίτι λοιπόν της ιερής αυτής οικογένειας ήταν γεμάτο μικρά παιδιά από το 328 μέχρι το 350 σχεδόν. Όσα όμως παιδιά γεννήθηκαν από το 335 και ύστερα, γνώρισαν τη γιαγιά Μακρίνα, την άκουσαν, της φίλησαν το σεπτό χέρι, δέχθηκαν τα τρυφερά της χάδια στα κεφαλάκια τους, μα δεν ήσαν σε θέση να την παρακολουθήσουν. Δεν μαθήτεψαν σε αυτήν. Την περικύκλωναν βέβαια και την άκουγαν, αλλά δεν καταλάβαιναν τίποτε. Και αυτό γιατί η Γερόντισσα πρέπει οπωσδήποτε να πέθανε μέχρι το 345, αφού γνώρισε καλά το Γρηγόριο Θαυματουργό, που κοιμήθηκε μεταξύ του 270 και 275. Έτσι, οι πραγματικοί άμεσοι μαθητές της γιαγιάς Μακρίνας ήσαν η εγγονή Μακρίνα και ο Βασίλειος.
Οι άλλοι έγιναν έμεση μαθητές της, γιατί έδειχναν απέραντο σεβασμό και υπακοή στους άμεσους μαθητές, στα μεγάλα τους αδέλφια που τα θεωρούσαν δασκάλους τους και τα τιμούσαν σαν Αγίους. Η Μακρίνα δηλαδή και ο Βασίλειος αποτελούσαν μέτρο και κανόνα για τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας, χωρίς καμία εξαίρεση από ό,τι γνωρίζουμε. Ο μικρός Βασίλειος είχε την εξαιρετική τύχη να ζει σε περιβάλλον υψηλό από πολλές απόψεις. Το ήθος των γονέων και της γιαγιάς του ήταν απαράμιλο. Η μόρφωση και η επίδοση στα γράμματα του πατέρα και των άλλων συγγενών ήταν αξιέπαινη. Τα πλούτη και τα χτήματα υπήρξαν άφθονα στην οικογένεια. Τα αξιώματα, η επιρροή και η υπόλοιψη γενικά των δικών του ήσαν ανδιαφυσβήτητα. Όλα αυτά συνιστούσαν και από μία διέξοδο για το παιδικό μυαλό του Βασιλείου. Κάθε στοιχείο από αυτά μπορούσε να τον συγκινήσει, μπορούσε να τον κερδίσει. Όσο ακόμα ήταν μικρός, οι γονείς του είχαν τον πρώτο λόγο για το δρόμο, για την κατεύθυνση, την κατεύθυνση που θα έπαιρνε η παιδεία του. Συγκεκριμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό δεν έχουμε. Όταν όμως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλάει για την παιδεία του Βασιλείου, βεβαιώνει τα εξής. Στο πρόγραμμα του μικρού Βασιλείου συμπεριλαμβανόταν μικρό ή μεγάλο κυνήγι. Αλλά δεν περιείχε άσκηση στα όπλα. Δεν έδινε ώρες για την υπασία. Μ' άλλα λόγια ο Βασίλειος δεν έμαθε ό,τι κυρίως μάθαιναν τα αρχοντόπουλα της εποχής. Ο πατέρας, με τη βοήθεια της Εμέλειας και της γερόντισσας Μακρίνας, έστρεψε τον τρυφερό βλαστό του σε δύο αγωνίσματα, τη μόρφωση και την άσκηση της αρετής. Ο πατέρας Βασίλειος είχε μεγάλη μόρφωση και ήταν σπουδαίος ρήτορας. Είχε λοιπόν αισθητήριο ανεπτυγμένο και μπορούσε ως ένα σημείο να διακρίνει το δρόμο που θα τέριαζε στο γιο του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε κάτι πολύ σπουδαίο. Ο μικρός Βασίλειος ήρθε στον κόσμο με θερμή προσευχή του πατέρα του. Σώθηκε από την παιδική αρρώστια με τρόπο θαυματουργικό και σε λίγο έγινε το εκλεκτό σκεύος του Θεού. Έγινε ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος. Αυτά δείχνουν ότι ο πατέρας Βασίλειος δεν μπορούσε να πάρει απόφαση για την παιδεία, για την κατεύθυνση του γιού του, με ανθρώπινα μόνο κριτήρια. Η προετοιμασία και η παιδεία παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο έργο που έπειτα επιτελεί κάθε άνθρωπος. Και ο πατέρας Βασίλειος θα καθοδήγησε το γιο του στη μόρφωση και την ευσέβεια, έχοντας κάποιο σημάδι του Θεού, αφού ο μικρός
επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στο σχέδιο του Θεού προς σωτηρία του ανθρώπου για τη φανέρωση της αλήθειας. Τα πρώτα γράμματα της ηλικίας τα έμαθε ο Βασίλειος κοντά στον πατέρα του. Για το σκοπό αυτό εγκατέλειψε οριστικά το χωριό του Άνισα και καταστάθηκε στην Νεοκαισάρια, όπου εργαζόταν ο πατέρας τους. Ίσως δεν θα ήταν λάθος αν λέγαμε ότι την εγκατάστασή του στην πόλη τούτη πραγματοποίησε γύρω στο 337. Οι μεγάλες διανοητικές ικανότητές του φάνηκαν από την εποχή της πρώτης μαθητείας. Το παιδικό του μυαλό έμπαινε πολύ εύκολα στα μυστικά της γνώσεως. Ακόμη περισσότερο, η ενασχόληση αυτή του έφερνε μεγάλη ευχαρίστηση, γινόταν ένα σαγηνευτικό παιχνίδι. Είπαμε ότι ο πατέρας του ήταν στην αρετή μεγάλος. Τούτο αποτέλεσε και την πιο μεγάλη εύνοια του Θεού προς το Βασίλειο. Την ώρα που για πρώτη φορά θα άνοιγε τα βήματά του στον κόσμο της παιδείας, χρειαζόταν ένα σωστό πρότυπο, έναν αληθινό καθρέπτη του Αγίου Πνεύματος, για να δει σωστά τον άνθρωπο, τον κόσμο, τον Θεό. Καθρέφτης που έδειχνε πιστά τον κόσμο και πλάκα στην οποία ο Βασίλειος διάβασε τη Θεία Βουλή, έγινε ο πατέρας του. Σχολείου ήθους και αρετής ήταν για τον νεαρό μαθητή ο ίδιος ο πατέρας του, τον οποίον άρχισε γρήγορα να μιμείται. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι το πρώτο δείγμα συνέσεως και αρετής του Βασιλείου βρίσκεται στην προσπάθεια να μιμηθεί τον πατέρα του. Μαθαίνοντας τα πρώτα γράμματα, ο Βασίλειος έκανε και τις πρώτες γνωριμίες του. Δημιούργησε τις πρώτες φιλίες που θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο ίδιος μιλάει για κάποιον Ήρα, τον οποίον γνώρισε και είχε φίλο από τα πρώτα παιδικά του χρόνια. Βαθιά συνδεδεμένος ήταν ο Βασίλειος από τα χρόνια αυτά και με τον Δωρόθεο, που φαίνεται ότι ήταν κυριολεκτικά ο πρώτος φίλος του, γιατί τον γνώρισε από τα Άνισα, αν ήταν ο γιος της τροφού του, όπως υποθέτουμε. Με τον Δωρόθεο έπαιξαν στο αρχοντικό των Ανίσων και έμαθαν τα πρώτα γράμματα στη Νεοκαισάρια. Για όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του Βασιλείου, ο Δωρόθεος θα μείνει πιστός και αφοσιωμένος φίλος. Αυτόν μάλιστα θα χρησιμοποιεί για εξαιρετικά δύσκολες και προπαντός εμπιστευτικές αποστολές χάριν της ενότητος της Εκκλησίας. Στη Νεοκαισάρια, στο σχολείο του πατέρα του, γνώρισε και άλλα παιδιά. Μερικά από αυτά έγιναν φίλοι του στενοί, όπως ο Νεκτάριος και ο Τιμόθεος. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας.
Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Η μόρφωση του μικρού βασιλείου άρχισε και συνεχίστηκε με άριστους ιονούς. Οι γονείς του, όπως είπαμε, δεν είχαν οικονομικές δυσκολίες. Ήταν σε θέση να πληρώσουν πολλά χρήματα για το μεγάλο τους γιο. Σαν φωτισμένοι άνθρωποι, έβλεπαν ασφαλώς τη φωτιά που έγεγε στο μικρό εκείνο κεφαλάκι. Αναμφίβολα ο πατέρας του, και όχι μόνο το υπέροχο εκείνο κάλος, η Εμέλεια, θα στάθηκε άπειρες φορές να θαυμάζει απαρατήρητος το γιο του την ώρα του διαβάσματος, ακόμη και την ώρα του ύπνου. Άλλωστε δεν ήταν ο πρώτος ευτυχής πατέρας που έκανε κάτι τέτοιο. Η παράδοση θέλει και τον πατέρα ενός άλλου μεγάλου άνδρα να στέκει και να θαυμάζει για ώρες το γιο του. Πρόκειται για τον μάρτυρα Λεωνίδη, τον πατέρα του Χαλκέντερου Ριγένη, 254 μετά Χριστόν. Τι περίεργες αλήθειες συμπτώσεις. Τον Ριγένη αγάπησε βαθιά ο Βασίλειος και θαύμασε το έργο του. Ο πατέρας Λεωνίδης όμως δεν ευτύχησε να δει από τον ουρανό το γιο του γνήσιο φορέα της παραδόσεως. Ο πατέρας Βασίλειος καμάρωσε το γιο του γνήσιο εκφραστή της αληθείας. Τον είδε πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, προσωνυμία με την οποία η Εκκλησία τίμησε λίγους ανθρώπους, λίγα τέκνα της. Το δεύτερο στάδιο της μορφώσεως, η εγκύκλιος παιδεία, όπως την έλεγαν, και τα σύγχρονα μέτρα πραγματοποιήθηκε στην Κεσάρια. Υποθέτουμε ότι ήταν εκεί γύρω στο 342 όταν ο μικρός Βασίλειος πήρε το δρόμο για την Κεσάρια. Ένας άλλος κόσμος ανοιγόταν τώρα στα μάτια του. Το ταξίδι αυτό είχε μια ιδιαίτερη έγκλη για το παιδί των 12 και 13 ετών. Η ευγενική του μητέρα Εμέλεια καταγόταν από την ξακουστή Κεσάρια. Του είχε λοιπόν στολίσει την πόλη αυτή με χίλιες ομορφιές. Του είχε μιλήσει με συγκίνηση και τρυφερότητα για τη γενιά της, το φημισμένο σπιτικό των γονιών της. Μόνη της πήρε το 12χρονο αγόρι με άπειρη στοργή και το οδήγησε στην πατρίδα της. Βιαζόταν να δείξει το ακριβό αστέρι της και στους δικούς της. Πόσο καμάρι, πόση κρατημένη περηφάνεια, τόσο μητρικό κλονισμό αισθάνθηκε η Μέλια όταν με το βασίλειό της ξαναβρέθηκε στο θερμό πατρικό σπίτι. Πολλά για αυτήν είχαν τώρα αλλάξει. Μα όλοι θα την αγαπούσαν, όλοι θα έδειχναν στοργή και θαυμασμό στο αστέρι της. Ποιος άραγε θα μπορούσε να διαφορήσει για την Εμέλεια, που ήταν εικόνα της αρμονίας, έκφραση του πνευματικού και φυσικού ωραίου? Ποιος μπορούσε να μην συμπαθήσει και να μην θαυμάσει ένα τόσο ταλαντούχο και όμορφο αγόρι? Ασφαλώς τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια της διαμονής του στην Κεσάρια πέρασε ο Βασίλειος στο αρχοντικό των συγγενών της μητέρας του, με τη φροντίδα της γιαγιάς, ίσως και των θείων του. Ιδιαίτερα ο μικρός συνδέθηκε με το θείο Γρηγόριο,
αδελφό ή ξάδελφο της Εμέλειας. Ο Γρηγόριος ήταν αφοσιωμένος στα γράμματα και στην εκκλησία και έγινε επίσκοπος. Αυτός τώρα θα τον φρόντιζε, θα τον παρακολουθούσε με πατρική αγάπη στα πρώτα πρωτευουσιάνικα βήματά του. Και εδώ βρήκε πάλι περιβάλλον πλουσίων μορφωμένων, χριστιανών και αξιωματούχων. Όλα λοιπόν δούλευαν για την επιτυχία του σκοπού του. Παρατηρεί κανείς ότι όσο ανέφελος ήταν ο ουρανός των παιδικών του χρόνων, τόσο συνεφιασμένος ήταν ο ουρανός των κατοπινών. Ανήκει και αυτό στη Θεία Οικονομία, που σχετίζεται με το πρόσωπο ενός μεγάλου. Είχε ανέφερα τα χρόνια της προετοιμασίας για να θεμελιωθεί γερά, για να θεργέψει ο γερός άνδρας και να σηκώσει στα όριμα χρόνια του τα πολλά σύννεφα που βάρναν τον ορίζοντα της Εκκλησίας. Αν τα σύννεφα, οι δυσκολίες, μας φαίνονται πολλά πάνω από το κεφάλι του βασιλείου, συμβαίνει γιατί το ιερό του το κεφάλι στεκόταν ψηλότερα από τα άλλα. Αποτελούσε την κορυφή στην οποία ξεσπούσαν οι αστραπές και οι βροντές των εχθρών της Εκκλησίας. Εξήχε από τους άλλους ποιμένες και γι' αυτό εκείνος δεχόταν πρώτος τους κεραυνούς των αντιπάλων. Στην Κεσάρια λοιπόν ο Βασίλειος, γύρω στο έτος 342. Σε μια πόλη πρωτεύουσα, για την οποία οι Καπαδόκες υπερηφανεύονταν. Και είχαν λόγους γι' αυτό. Η επιρροή της εκτείνονταν σε όλη τη Μικρασία. Όλα στην Κεσάρια ήταν πλούσια, μεγάλα και επιβλητικά. Έτσι τουλάχιστον φάνταζαν στα μάτια του μικρού μαθητή. Τα σχολεία ήσαν ξακουστά και οι δάσκαλοι της συγκέντρωναν μαθητές από όλες τις ανατολικές επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους. Φαίνεται μάλιστα πως η πληροφορία του θεολόγου Γρηγορίου που θέλει την Κεσάρια λόγων Μητρόπολην έχει πολύ αλήθεια και ας εκφράζει και την υπερηφάνεια ενός Καπαδόκη. Η ρητορία κυριαρχούσε και εδώ, όπως παντού στην εποχή εκείνη. Αποτελούσε το ανώτερο ιδεώδες της παιδείας. Οι λόγοι ήσαν το γνώρισμα της πόλεως. Οι δάσκαλοι ήσαν οι περισσότεροι εθνικοί, αλλά η μεγάλη εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλα τα κοινωνικά στρώματα τους είχε κάνει προσεκτικούς. Έτσι, σπάνια την εποχή εκείνη έχουμε παράπονα χριστιανών για περιφρόνησή τους στα σχολεία. Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα με τον περίφημο εκπαιδευτικό νόμο του Ιουλιανού του Παραβάτη, το 362. Τότε δηλαδή απαγορεύτηκε στους χριστιανόπαιδες να σπουδάζουν σε κρατικές εθνικές σχολές. Το σχολείο που εδώ παρακολουθούσε ο Βασίλειος ισοδυναμούσε περίπου με σπουδές γυμνασιακές, όπως θα λέγαμε σήμερα. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον στις τελευταίες τάξεις δίδασκαν συνθετότερα τις επιστήμες και μάλιστα τη φιλοσοφία, ενώ η άσκηση στη ρητορία γενικευόταν. Λέγοντας φιλοσοφία, έπρεπε να εννοήσουμε την εγκυκλοπαιδική κατάρτιση σε αυτή και μάλιστα με τη βοήθεια των πολλών ανθολογιών που τότε κυκλοφορούσαν. Ο νεαρός Βασίλειος είχε την εξαιρετική τύχη να γνωρίσει στο σχολείο της Κεσάριας το συνομήλικο και συμμαθητή του Γρηγόριο, που καταγόταν από την Άριανζό της Καπαδοκίας και που αναδείχθηκε κατόπιν μέγας θεολόγος, αλλά
και βιογράφος του μεγάλου βασιλείου. Οι δύο νέοι, σύντροφοι τώρα στις σπουδές, θα γίνουν αργότερα επιστήθιοι φίλοι και συναθλητέ στο στίβο της Ορθοδοξίας. Ο συμμαθητής λοιπόν Γρηγόριος φαίνεται υπερβολικός ίσως όταν μιλάει για τις επιδόσεις του φίλου του στο ίδιο σχολείο και στους ίδιους δασκάλους. Ο Βασίλειος διακρινόταν σε όλα. Οι δάσκαλοι του παράστεναν για πολλά χρόνια την επίδοση του παλαιού μαθητή τους. Ομολογούσαν κυριολεκτικά ότι τους έφτανε στη γνώση, ενώ ξεπερνούσε όλους τους συμμαθητές του. Η φήμη λοιπόν ήθελε το Βασίλειο μεγαλοφυΐα. Πώς να εξηγήσει κανείς την πρόωρη ωριμότητα του νέου αυτού, την βεβαιότητα όλων μέσα και έξω από το σχολείο, πως ο μαθητής ήταν κιόλας ρήτορας, ήταν ήδη φιλόσοφος. Ή πώς να εξηγήσει κανείς την τόση σοβαρότητα, τη σύνεση και την ιεροπρέπεια του νέου, που είχε ήθος ιερέα πριν ακόμη χειροτονηθεί. Είπαμε προηγουμένως ότι πιθανόν ο Γρηγόριος που διηγείται τα παραπάνω είναι ίσως υπερβολικός. Για ένα όμως νέο που αποδείχθηκε αληθινά μεγαλοφυΐα, όλα αυτά είναι δυνατά και προπαντός όταν οι δάσκαλοι τους οποίους φθάνει δεν είναι διακεκριμένοι. Την εφηβεία του λοιπόν ο Βασίλειος την πέρασε στην Κεσάρια. Είναι η μόνη περίοδος της ζωής του για την οποία δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ασφαλώς πέρασε τα προβλήματα της εφηβείας με πάλι εσωτερική, έως ότου φτάσει στην ισορροπία. Μερικοί φίλοι εκτός από τον Γρηγόριο βοήθησαν πολύ το Βασίλειο στην εποχή τούτη. Ήταν και αυτοί παιδιά με αγωγή χριστιανική. Αναφέρουμε ιστορικά τον Ευσέβιο και τον Ιλάριο. Με τον Ευσέβιο μάλιστα είχε πολύ μεγάλο σύνδεσμο. Αν όχι στην Κεσάρια, τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη, έμειναν στο ίδιο δωμάτιο, μοιράστηκαν το φαγητό τους, τις χαρές και τις λύπες. Στην Κεσάρια ο Σέφηβος ένιωσε τη θελκτικότητα της παιδείας. Γνώρισε τη συγκίνηση του ελληνικού λόγου. Ευαίσθητος όπως ήταν, συγκλονίστηκε από το λόγο των τραγικών ποιητών. Η επαφή με τη φιλοσοφία και την ποίηση τον οδήγησαν στην έξαρση και τον ενθουσιασμό. Θα κερδιζόταν λοιπόν από τη σαγηνευτική σοφία του κόσμου. Το δίλημα δεν τον κούρασε πολύ. Η χριστιανική αγωγή από τη Μακρίνα και τον πατέρα του βάρναν αποφασιστικά. Η πρώτη μαθητεία στην πολύπειρη εκείνη γερόντισα δεν έστησε μόνο γερό θεμέλιο. Έκανε κάτι πολύ περισσότερο. Έπλασε οριστικά ένα γνήσιο χριστιανό. Δημιούργησε τέλειο εκκλησιαστικό άνδρα. Και όσο η Θεία Χάρις δεν τον εγκατέλειπε ποτέ, τόσο το κατασκεύασμα τούτο δεν θα καταλυόταν ποτέ και ας παρουσιάζονταν 1002 σιρήνες. Φυσικά μπήκε για λίγο στο πνεύμα του το πρόβλημα της στάσεώς του απέναντι στην κοσμική σοφία, μα δεν κράτησε πολύ. Εύκολα ο ουρανός καθάρισε και είδε σωστά. Οι λόγοι, η παιδεία δηλαδή, η φιλοσοφία και η σπουδή είχαν αξία όσο συνεργούσαν, όσο υπηρετούσαν το κήρυγμα ή τη θεολογία της Εκκλησίας. Αυτά δεν αποτελούσαν το στόχο του Βασίλειου. Αυτός δεν απέβλεπε σε αυτά.
Τα σπούδασε βέβαια, αλλά με τη συνείδηση ότι ήσαν παρέργων. Έτσι από τις πρώτες κιόλας σοβαρές του σπουδές, ξεκαθάρισε το πιο μεγάλο πρόβλημα στη ζωή ενός νέου χριστιανού. Στο θέμα τούτο θα επανέλθει στο μέλλον πολλές φορές. Ποτέ όμως δεν θα σκοντάψεις αυτό, δεν θα ταλαντευτεί. Ο δρόμος του είναι ξεκαθαρισμένος. Στενός και ανηφορικός βέβαια όσο τα χρόνια περνούν, αλλά γνωστός, καθορισμένος. Δεν ψάχνει για αυτόν, τον ζει διαρκώς. Αυτό μάλιστα ισχύει σαν κανόνας για τους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας. Όλοι τους, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς, υπήρξαν γέννημα και θρέμα της Εκκλησίας. Μεγάλωσαν σε περιβάλλον εκκλησιαστικό και έμειναν αταλάντευτοι στην πίστη και στην Ορθοδοξία. Παράδειγμα, ο Ιγνάτιος, ο Ειρηναίος, ο Αθανάσιος και όλοι οι Καπαδόκες πατέρες, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νήσις, Χρυσόστομος και άλλοι. Οι φυσιογνωμίες αυτές δημιούργησαν κάτι μεγάλο στους κόλπους της Εκκλησίας. Πρόσφεραν θεολογία που υιοθετήθηκε σαν γνήσια έκφραση της αληθείας. Και γι' αυτό η θεολογία τους έγινε διδασκαλία, πίστη, φρόνημα και ήθος των χριστιανών. Τέλος, εδώ στην Κεσάρια γνώρισε και ένα φίλο, τον Καπαδόκη Σοφρόνιο, που ανέβηκε γρήγορα τα σκαλοπάτια της ιερατικής, της κρατικής ιεραρχίας και κατέληξε έπαρχος Κωνσταντινουπόλεως, αξίωμα πολύ μεγάλο. Στην εποχή του, 272 δηλαδή, ο Βασίλειος του θυμίζει με παράπονο τη φιλία τους, που άρχισε από την πρώτη ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι τα γερατιά τους. Στην ίδια μάλιστα επιστολή, αφήνει να νοηθεί ότι ο Σοφρόνιος ήταν ο καλύτερος του φίλος. Αν από τις επιστολές του Βασιλείου δεν συναγόταν ότι ο Σοφρόνιος ήταν Καπαδόκης, τότε θα λέγαμε πως η φιλία μεταξύ των δύο νέων άρχισε στη Νεοκεσάρια, όπου πράγματι περνούσαν την πρώτη τους ηλικία, την παιδική τους εποχή. Τελείωσε στην Κεσάρια το δεύτερο κύκλο των σπουδών του ο νεαρός Βασίλειος. Πήρε δηλαδή τη βασική παιδεία και θα μπορούσε να ζητήσει κάποια κρατική θέση ή να επιδοθεί στην εκμετάλλευση των κτημάτων της οικογενείας του. Ακόμη και οι πόρτες του εμπορίου ήσαν ορθάνυχτες για ένα τόσο έξυπνο νέο. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά δεν τον απασχόλησαν ούτε λεπτό. Οι διδάσκαλοι που παρακολούθησαν με θαυμασμό κάποτε και κάποτε με ανομολόγητη ζήλια τις εκπληκτικές επιδόσεις του νεαρού μαθητή, του είχαν κιόλας φυτέψει την ιδέα για σπουδές ανώτερες, όπως θα λέγαμε σήμερα. Ο ίδιος άλλωστε είχε συνείδηση των φυσικών και διανοητικών χαρισμάτων του. Από ιδιοσυγκρασία έκλεινε στην πνευματική ενασχόληση και αισθανόταν ευχαρίστηση στην ανάληψη μεγάλων ευθυνών. Όλα μέσα του έδειχναν ότι έπρεπε να συνεχίσει τη σπουδή. Αλλά πώς? Στην εποχή του οι σπουδές απαιτούσαν πολλά χρήματα. Οι γονείς του λοιπόν θα διέθεταν αυτά τα χρήματα?
Όταν και αυτοί παρευρέθησαν στις τελετές για τη λήξη των σπουδών του γιού τους, καμάρωσαν τους μεγάλους του βαθμούς, δάκρυσαν στους επένους των δασκάλων του και σαν γεννήτορες γέμισαν υπερηφάνεια όσο τα θαυμαστικά βλέμματα των δασκάλων, των συμμαθητών και των φίλων της οικογενείας στρέφονταν στο λαμπρό τους αστέρι. Η συγκίνησή τους ήταν πολύ μεγάλη. Ό,τι έπρεπε να γίνει για το βασίλειο θα γινόταν χωρίς δισταγμό. Οι ευτυχείς γονείς του δεν το συζητούσαν. Όλα για το μεγάλο σκοπό, την τέλεια προετοιμασία του γιού τους για να γίνει μεγάλος. Οι σπουδές στην Κεσάρια τελείωσαν το καλοκαίρι του 346. Ύστερα από λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο ίσως, η μητέρα, Εμέλεια, ετοίμασε με τρυφερή στοργή πολλά δάκρυα και αδιάλειπτες προσευχές τις αποσκευές του μεγάλου της γιού. Του φρόντισε τα πράγματα σαν να ήταν μωρό και τα πρόβλεψε όλα σαν να ήταν ενήλικος. Το ξεκίνημα έγινε από την Νεοκεσάρια. Ο βασίλειος μπήκε στο ταχυδρομικό καραβάνι που τραβούσε για την Κωνσταντινούπολη. Διέσχισε όλη τη Μικρασία. Βουνά, λαγκάδια, οροπέδια, κοιλάδες, λεκανοπέδια, πολυάνθρωπες πόλεις, αγροτικά χωριά, σκηνίτες βοσκοί, ήμεροι και άγριοι άνθρωποι, στοιχειοθετούσαν πλατιά και εντυπωσιακή εμπειρία. Τα πάντα παρατηρούσε και όλα τον ενδιέφεραν, αλλά δύσκολα κατατάσσονταν και αναχωνεύοντας το πνεύμα του οι ποικίλες αυτές εμπειρίες, γιατί μέσα του κυριαρχούσε η Κωνσταντινούπολη. Πορεύονταν για την πρωτεύουσα ολόκληρης της Ανατολής και το φάσμα της αναδημιουργόταν συνεχώς μέσα του. Είναι αλήθεια πως η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους πάσχιζε να συνάξει στους κόλπους της ό,τι σπουδαίο έχει δημιουργήσει ο ελληνορωματικός πολιτισμός. Φρόντιζε να παρουσιάζει εντυπωσιακά ό,τι νέο δημιουργούσε η νέα πνευματική διάσταση, ο χριστιανισμός. Υποδεχόταν αφομοιωτικά ό,τι συγκινητικό έβρισκε στην Ανατολή. Αυτό ήταν το πρόσωπο της πόλης. Πρόσωπο με αέρα, γιατί όχι και έπαρση νικητή, δημιουργού, νεοφώτιστου, ατίθασου καβαλάρι. Για όλα τούτα, ο βασίλειος άκουγε τους δασκάλους του και τους φτασμένους του οικογενειακού περιβάλλοντος. Άκουγε άπλιστα τις πιο μετρημένες ως τις πιο υπερβολικές αφηγήσεις. Πάνω απ' όλα όμως τον συνέπαιρνε η φήμη που κυκλοφορούσε παντού. Η πόλη ήταν τότε ξακουστή για τους ρήτορες και τους φιλοσόφους της. Να λοιπόν τι τον ενδιέφερε, η σοφή άνδρες, και τι θα μπορούσε να πάρει από αυτούς. Το πνεύμα του ήταν διψασμένη γη. Ήθελε να ρουφήξει όλη τη θάλασσα της γνώσεως, αν ήταν δυνατόν. Είχε στο χαρακτήρα του κάτι από τον Ιουστίνο, που γεννήθηκε το 165, το μάρτυρα και δάσκαλο. Το δάσκαλο εκείνο της Εκκλησίας, που νέος δοκίμασε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, που άκουσε Πυθαγόριο περιπατητικό, στοϊκό και πλατωνικό δάσκαλο, χωρίς να σβήσει την ασώτατη ανησυχία, τη δίψα που τον έκαιγε. Βάδιζε λοιπόν και ο βασίλειος για την πρώτη συστηματική γεύση της σοφίας.
και μόνο η ιδέα αυτή τον αναστάτωνε. Μόλις έφτασε στην πόλη, εκεί εγκαταστάθηκε όπου του είχαν κιόλας προετοιμάσει οι φίλοι της οικογένειας κατάλημα και έσπευσε για το λιβάνιο. Ήταν ο πιο μεγάλος δάσκαλος της εποχής εκείνης, ο πιο ικανός ρήτορας. Τόσο ικανός και ελκυστικός, ώστε να ξεσηκώνει θύελα στους ομοτέχνους. Αυτοί με επικεφαλής τον ρήτορα Νικοκλή εξανάγκασαν το Λιβάνιο με 1002 μηχανογραφίες να εγκαταλείψει την πόλη και να ιδρύσει νέα σχολή στην Οικομίδια, την πλούσια παραλιακή πόλη στο Βόσπορο. Ο Λιβάνιος άφησε την πόλη μάλλον το 347. Άρα, ο Βασίλειος τον άκουσε μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα, εκτός αν δεχθούμε την εκδοχή ότι από καιρό σε καιρό έκανε το μικρό ταξίδι από την πόλη στην Οικομίδια και άκουγε το Λιβάνιο. Πάντως, μόνο μακροχρόνια σχέση των δύο ανδρών δικαιολογεί την πλούσια αλληλογραφία που αποδίδεται σε αυτούς, μολονότι και οι δύο και οι πιο ευγενικά διατεθειμένοι ερευνητές. Από τις 25 σωζόμενες επιστολές, γνήσιες θεωρούν μόνο τις 13. Για τη διαμονή του βασιλείου στην πόλη δεν έχουμε πληροφορίες. Ο θεολόγος Γρηγόριος μόνο σημειώνει ότι σε μικρό χρονικό διάστημα ο ταλαντούχος σπουδαστής επήρε ό,τι καλύτερο υπήρχε. Στο Βυζάντιο έμεινε οπωσδήποτε για λίγο καιρό, διότι αφού πολύ γρήγορα πήρε κάθε καλό, τι θα τον κρατούσε στον ξένο τόπο? Ίσως έμεινε λίγο και στην Οικοδήμια. Οι πηγές σιωπούν για τα χρόνια 347-350, μία τριετία. Όλα αυτά τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο Μέγας Βασίλειος δοκίμασε μάλλον απογοήτευση από τη γνωριμία του πνευματικού κόσμου της Κωνσταντινούπολης. Οι ελπίδες του και η φαντασία του διεψεύστησαν για δύο λόγους. Η σοφιστία και η ρητορία με την εγκυκλοπαιδική φιλοσοφία δεν θα μπορούσαν ποτέ να ικανοποιήσουν ένα νέο με τόση αίσθηση του γνήσιου και του αληθινού. Η φαντασία του είχε φορτώσει στην Κωνσταντινούπολη πολύ περισσότερα πνευματικά αγαθά από αυτά που πράγματι εκείνη διέθετε. Της είχε φορτώσει ό,τι αυτός θα ήθελε να βρει. Επομένως, η απογοήτευση ερχόταν σίγουρη. Όσο απαιτητικότερος είναι κανείς, τόσο δυσκολότερα ικανοποιείται. Όσο πιο σίγουρο κριτήριο του αληθινού διαθέτει, τόσο πιο σπάνια βρίσκει παρηγοριά σε ό,τι του προσφέρεται. Έτσι ο Βασίλειος πήρε το δρόμο για την πατρίδα. Ήρθε στην Νεοκεσάρια και ύστερα μάλλον στην Κεσάρια, όπου δυστυχώς δεν βρήκε το συμμαθητή του Γρηγόριο, που είχε ήδη τραβήξει για την Κεσάρια της Παλαιστίνης πρώτα και την Αλεξάνδρεια έπειτα. Ο ταξιδιώτης έδειχνε τώρα στα μάτια πιο έντονη την αναζήτηση. Το πνεύμα του ένιωθε τυραννικότερη τη δίψα. Η καρδιά του βάραινε από την απογοήτευση, μα και φτεροκοπούσε από μία έμμονη ιδέα, την Αθήνα.
Εις πάσαν την γην εξήλθεν ορθόγκασον, ως δεξαμένη των λόγων σου. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.